the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season. When friends come to call, it's the happiest season of all. There'll be parties for hosting, marshmallows for toasting, and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. Αγαπητά παιδιά, καλησπέρα σας. Σήμερα η εκπομπή μας μετακομίζει μέσα στο παραμύθι. Βρισκόμαστε στην πρωτεύουσα των Χριστουγέννων, στο χωριό του Άγιου Βασίλη, στην Ονειρούπολη Δράμας. Μα σήμερα μαζί με τους βοηθούς μου, καταπληκτικούς βοηθούς, θα σας ξαναγηθούμε στο αυτό το πανέμορφο χώρο και στις δράσεις σας. Γεια σας κορίτσια, τι κάνετε? Καλά. Περιμένετε πώς και πώς να ξεκινήσουμε τη ξενάγησή μας? Ναι. Πόσο πολύ σας αρέσει Ονειρούπολη? Πολύ! There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmas as long, long ago. It's the most wonderful time of the mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time. Yes, the most wonderful time. Oh, the most wonderful time of the year. Τελειώσαμε την βόλτα μας και βρισκόμαστε εδώ, στο σπιτάκι του παραμυθιού, να χαλαρώσουμε, να διαβάσουμε ένα παραμύθι με τους βοηθούς μας. Αλλά πριν από που σας διαβάσω το παραμύθι, θέλω να σας γνωρίσω με τους γλυκύτατους βοηθούς μου, τα καταπληκτικά κορίτσια που μου σήμερα έκαναν πάρα πολύ ωραία παρέα. Από εδώ είναι η... Και εδώ... Δέσποινα. Μαρία. Άννα Μαρία. Άννα Μαρία και Μαρία. Έχουμε δύο Μαρίες σήμερα. Πολύ ωραία. Πώς περνάτε, κορίτσια? Καλά. Περάσατε σήμερα μαζί μου πάρα πολύ ωραία? Ναι. Εγώ πιστεύω όποιος έρθει στην Ονειρούπολη είναι σίγουρο ότι θα περάσει τέλεια. Συμφωνείτε? Ναι. Εσείς έρχεστε εδώ συχνά στην Ονειρούπολη, κάθε μέρα για παράδειγμα? Ναι. Όχι. Εσύ κάθε μέρα έρχεσαι? Τι τυχερή που είσαι και τι κάνεις καθημερινά? Μπαίνεις στα σπιτάκια, κάνεις, ζωγραφίζεις, τι κάνεις? Πιο πολύ πηγαίνω στα σπιτάκια και με ζωγραφίζουν. Α, ζωγραφική προσώπου κάνεις. Είμαι σίγουρη πως είναι το αγαπημένο σου σπιτάκι. Το δικό σου το αγαπημένο σπιτάκι ποιο είναι? Όχι ζωγραφικής προσώπου, ζωγραφικής. Ζωγραφικής. Και εκεί τι ζωγραφίζεις? Κάτι με το χριστουγεννιάτικο θέμα. Πολύ ωραία. Άννα Μαρία, το δικό σου αγαπημένο σπιτάκι? Εγώ έχω δύο. Πες μου. Έχω το σπιτάκι της ζωγραφικής. Ναι, και? Και το σπιτάκι... και το σπιτάκι του Άγιου Βασίλη. Το Άγιου Βασίλη. Α, και εμένα μου αρέσει το σπιτάκι Άγιου Βασίλη. Το δικό σου? Το σπιτάκι Δέσποινα. Του Άγιου Βασίλη. Και το σπιτάκι της ζωγραφικής. Αλλά κανένας δεν είπε το αγαπημένο μου σπιτάκι, που είναι το σπιτάκι ζαχαροπλαστικής, γιατί μπορούμε εκεί να πάμε να φτιάξουμε κουλουράκια, μπισκοτάκια, τρουφάκια και μετά να τα φάμε. Αυτό είναι το αγαπημένο μου σπιτάκι. Συμφωνείτε? Είναι πολύ ωραίο. Σήμερα, επειδή κάναμε πολύ βόλτα και κουραστήκαμε πάρα πολύ, κάτσαμε εδώ δίπλα στο τσάκι, στις καρεκλίτσες μας και είμαστε έτοιμοι για το παραμύθι μας. Λοιπόν, κορίτσια, σήμερα θα διαβάσουμε ένα χριστουγεννιάτικο παραμύθι. Είστε έτοιμες? Ναι. Πολύ ωραία. Το παραμύθι μας λέγεται «Ο Έντι το ελάφι με την μπλε μύτη».
Ο Έντι το ελαφάκι καθόταν όλη μέρα σπίτι του. Δεν μπορούσε ούτε να παίξει, ούτε να δουλέψει. Ήταν αποθαρρυμένος και ενοχλημένος. Αυτό το θλιμμένο νεαρό ελαφάκι ήταν άνεργο. Είχε πολλές συνεντεύξεις για δουλειά, αλλά όλες πάντα κατέληγαν με άσχημο τρόπο. Θα πήγαινε, αλλά θα έλεγαν «Συγγνώμη, αλλά δεν προσλαμβάνουμε ελαφάκια σήμερα». Ο Έντι έκλαιγε και έλεγε «Μα ποιος είναι ο σκοπός?» «Η ζωή μου είναι γεμάτη από ελαφίσιες προσβολές», η μαμά του έλεγε. «Δεν έχεις καμία δικαιολογία να κοιμάσαι όλη μέρα σαν τεμπέλικο ελάφι. Αυτό δεν είναι θέμα διακρίσεων, αλλά θέμα αποφασιστικότητας. Κράτα λοιπόν τώρα ψηλά το κεφάλι και τα κέρατά σου, θα βρεις δουλειά, απλά προσπάθησε, προσπάθησε και προσπάθησε». Και τότε έβγαλε την εφημερίδα από το σιρτάρι και αφού έριξε μια ματιά, άρχισε να φωνάζει με ενθουσιασμό διαβάζοντας την παρακάτω αγγελία «Ζητείτε ελάφι από τον Άγιο Βασίλη» και αμέσως τηλεφώνησε. Μόλις έκλεισε το τηλέφωνο, αναφώνησε «Ο Άγιος Βασίλης ψάχνει 10 ελάφια επιγόντως». «Μου είπα να πας αύριο στις 8 και να ξεκινήσεις. Υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει και γι' αυτό μην αργήσεις». Ο Έντι λοιπόν χτένισε την γούνα του πολύ καλά και γυάλισε ακόμα και τις οπλές του. Κατά τις 7 άρχισε να μαζεύεται πλήθος ελαφιών στο σπίτι του Άγιου Βασίλη, στην οδό Βορείου Πόλου. Ο Έντι δεν μπορούσε να πιστέψει στα μάτια του. Ήταν περιτριγυρισμένος από μικρούς τύπους. «Είσαι τάραντος?» τον ρωτούσαν όλοι. «Όχι, είμαι ελάφι», απαντούσε περήφανα. «Είσαι ελάφι? Και τι μπορείς να κάνεις?» ρώτησαν αμέσως. «Θα κάνω ό,τι με θέλει ο Άγιος Βασίλης. Ήρθα να δουλέψω για τον Άγιο Βασίλη. Η μαμά μου διάβασε αυτή την αγγελία και μου είπε ότι εμείς τα ελάφια είμαστε άκρος απαραίτητα». «Μα το πρόβλημά σου είναι το μέγεθός σου. Η αγγελία ήταν για εμάς τους μικρούλιδες. Μην τραπείς που ήρθες για τα ξωτικά και τα ελάφια ακούγονται το ίδιο. Αλλά και παρόλο που δεν είσαι ξωτικό, θα πρέπει να πας και να μιλήσεις ο ίδιος στον Άγιο Βασίλη. Θα σε οδηγήσω εγώ. Είμαι ένα από τα ξωτικά του. Λέγε με Ρέι», είπε το μικρό ανθρωπάκι και προχώρησε μπροστά δείχνοντας στον Έντι τον δρόμο για τον Άγιο Βασίλη. Και μετά που ο Ρέι ενημέρωσε τον Άγιο Βασίλη για τον Έντι, ο Άγιος Βασίλης κρυφογέλασε και είπε «Πες την μαμά σου ότι πρέπει να φοράει τα γυαλιά της όταν διαβάζει». Μετά τον ανέλαβε ένας τάραντος και του είπε «Μέχρι τότε θα σκεφτώ κάτι για σένα. Θα σε έχω στην λίστα με τους τάραντους και ίσως μάθεις να υπηρετείς ως αναπληρωτικός τάραντος. Τώρα, αν προσπαθήσεις, σου υπόσχομαι ότι θα μάθεις και να πετάς». Μα έπεσε τόσες πολλές φορές και όμως πολύ σύντομα έμαθε να πετά αρκετά καλά. Αλλά τα ελάφια, βλέπεις, είναι βαρύτερα, με κέρατα σαν κλαδιά δέντρου και έτσι ήταν κάπως αργός σε σύγκριση με την ταχύτητα που αναπτύσσουν οι τάραντοι. Ναι, ο Έντι ήταν λίγο αργός. Οι βαριές οπλές του γλιστρούσαν στο χιόνι και μέσα από τη σκεπή περνούσε μία οπλή. Ο τάραντος δεν έδειχνε να νοιάζεται και είπε «Μπράβο, να πας πολύ καλά, κρατήσου». Αλλά ο Έντι σύντομα άρχισε να φοβάται. «Δεν μπορείς να μετατρέψεις το ξωτικό σε ελάφι». Ο Πράνσερ και ο Έντι ήταν πολύ χαρούμενοι και έπαιζαν κάθε μέρα. Έκαναν εξάσκηση σε απογειώσεις πολύ συχνά. Σπινιάρανε και διπλώνανε και τυναζόταν και όσο και αν πετούσαν δεν τους ήταν αρκετό. Πέταξαν όμως και πάρα πολύ και ο Έντι πάγωσε τα αυτιά και το πρόσωπό του, η μύτη του και όλα επανήλθαν εκτός από την μύτη, που παρέμεινε μπλε παγωμένη και έγινε θέαμα για όλους αυτή η μπλε μύτη. Ήταν όμως και λαμπερή και αποτελούσε ένα όμορφο αξιόλογο φωτάκι. Όποτε ο Έντι ανοιγόκλινε τα μάτια του,
Η μύτη του φώτιζε στον ουρανό. Όλοι οι τάραντοι ήρθαν να δουν και να χαίρονται. Όταν το είδε ο Άγιος Βασίλης, προβληματίστηκε με την λάμψη της μύτης του Έντι. Είπε στον Άγιο Βασίλη, «Θυμώσατε?» «Όχι, χάρηκα», είπε ο Άγιος Βασίλης. «Από εδώ και στο εξής θα είσαι το ελάφι αμέσου ανάγκης. Συγγνώμη, αλλά πρέπει να ομολογήσω ότι μερικές φορές χάνουμε την διεύθυνση κάπου ή ανακαλύπτοντας μετά την προσγείωση ότι πολλά παιδιά δεν είναι στην πόλη και αν έχουν μετακομίσει, ξέρεις, κολλάμε και βρισκόμαστε σε άμεση ανάγκη. Γιατί για όποιον μετακομίσει ή είναι σε διακοπές, σημαίνει ότι πρέπει να βρεις τη νέα του τοποθεσία και να του παραδώσεις το δώρο του. Για όλα αυτά θα σε ενημερώνουμε εμείς, έτσι ώστε να μην μένει κανείς παραπονεμένος». Πάντα χρειαζόμασταν κάποιον που να μπορεί να κάνει αυτές τις μεταφορές και τώρα έχουμε εσένα. Διότι όσο τρέχουμε στο χιόνι και το δικό σου έλκυθρο θα είναι μαζί μας. Όμως, μόλις εγώ χτυπήσω το μαστίγιό μου, δεν μπορώ να σταματήσω παρά μόνο στον επόμενο προορισμό. Όποτε εκεί θα γυρνάς, εσύ θα καλύπτεις αυτά που χάνουμε και η υπέροχη λαμπερή μπλε μύτη σου θα σε οδηγήσει με ασφάλεια στο χιόνι. Και όσοι στον κόσμο θα βλέπουν αυτό το φως, θα ξέρουν ότι είναι ο Έντι με την μπλε μύτη. Και έτσι ο Έντι τράβηξε και αυτός έλκυθρο με την βοήθεια του Ξωτικού και φίλου του Ρέι και την μπλε μύτη του να αναβοσβήνει στον αέρα. Η μαμά του Έντι γέμισε χαρά και περηφάνεια, γιατί και δούλευε ο γιος της, αλλά και για την δουλειά που έκανε. Έτσι κοιτάει κάθε χριστιανιάτικη νύχτα έξω να δει κάθε φως που αναβοσβήνει και να το χαιρετήσει. Και σκέφτεται πόσο τυχερή ήταν που βρήκε και διάβασε επίτηδες λάθος την Αγγελία. Έτσι λοιπόν, να πάτε για ύπνο ήσυχα, όπου και να βρίσκεστε, ακόμη και μακριά από το σπίτι, γιατί ο Έντι με την μπλε μύτη θα σας βρει και θα σας δώσει το δώρο σας. Και εδώ τελειώνει το παραμύθι μας, κορίτσια. Πώς σας φάνηκε? Ωραίο! Τέλειο! Δείξε, τέλειο! Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Και βλέπετε, μην ανησυχείτε καθόλου. Αν πάτε διακοπές, εκείνη τη στιγμή που, έχουμε Χριστούγεννα, ποιος θα έρθει? Ο Έντι. Και θα σας βρει και θα σας δώσει δώρο. Τώρα πείτε μου, κορίτσια, τι θέλετε να σας φέρει ο Άγιος Βασίλης? Μία-μία. Πες, Δέσποινα. Εγώ θέλω να... Λίγο πιο δυνατά να σε ακούσουν και οι φίλοι μας. Εγώ θέλω να φέρει το τροχόσπιτο της Μπάρμπι. Το τροχόσπιτο της Μπάρμπι. Αυτό σου έλειπε. Έχεις πολλές Μπάρμπι στο σπίτι? Ναι, πόσες? Μπορείς να τις μετρήσεις? Για πες. 5? Όχι, περίπου 15. 15! Εσύ χρειάζεται 5 τροχόσπιτα. Πού θα τις βάλεις όλες? Πολύ ωραία, σ' αρέσουν πολύ οι Μπάρμπι. Εσύ, Άννα, τι θα ήθελες από τον Άγιο Βασίλη? Μία κούκλα Μπάρμπι. Μία ιδιαίτερη ή οποιαδήποτε? Οποιαδήποτε. Σ' αρέσουν και εσένα, Μπάρμπι. Εσύ, Άννα Μαρία? Εγώ θα ήθελα Lego. Είναι κάτι Lego που λέγονται Friends και είναι ένα σπίτι από Lego και τα λένε το σπίτι της Ολίβιας και είναι μεγάλο και μου αρέσει. Σ' αρέσει? Λες να σου τα φέρει φέτος? Μπορεί να μου φέρει. Ήσουν καλό κορίτσι? Πέρσι μου, ήμουν καλή, πέρσι μου φέρε κάτι από αυτά και μου έδειξε η μαμά μου ένα μπλοκ με αυτά και είδα πως είναι ωραία και είπα να το ζητήσω. Πολύ ωραία. Εσύ, Μαρία? Εγώ θέλω Γουέντ για το μπαλέτο. Γουέντ, πας μπαλέτο, σ' αρέσει να χορεύεις? 4 χρόνια πήγε. Μπράβο. Και θέλεις Γουέντ? Ναι. Να είσαι σαν Μπάρμπι που χορεύει με Γουέντ, Πολύ ωραία. Εγώ πάντως ξέρω τι θέλει η κόρη μου και αυτό είναι το μόνο σίγουρο, πως θέλει ένα πόνι. Γιατί έχουμε πάρα πολλά.
Έχει μόνο πόνι έχει. Πάρα πολύ ωραία. Και εγώ θέλω κάτι από τον Άγιο Βασίλη. Βέβαια, μου έχει δώσει το πιο ωραίο δώρο μέχρι στιγμής και είναι η κόρη μου. Αλλά θέλω και όλα τα παιδάκια να έχουν πάντα χαμόγελο στο πρόσωπό τους. Αυτή είναι η ευχή μου για όλους εσάς. Ωραία κορίτσια, τώρα τι να σας ρωτήσω άλλο, τι θα μπορούσα να σας ρωτήσω. Αυτές οι ευχές που μου είπατε, τις γράψατε στον Άγιο Βασίλη τώρα που ήμασταν στο σπιτάκι. Ναι. Στο εργαστήριο του Άγιου Βασίλη το γράψατε, στο ταχυδρομείο. Τότε αν το γράψατε εδώ στην Ονειρούπολη, σίγουρα θα σας το φέρει, είμαι σίγουρη. Έχετε αδέρφια? Εγώ. Ναι. Εγώ έχω ένα. Ένα, τι είναι, αγόρι ή κορίτσι? Αγόρι. Και πόσο χρόνο είναι? 12. Και πώς το λένε? Κωνσταντίνε. Θα το χαιρετήσεις? Γεια σου Κωνσταντίνε. Γεια Κωνσταντίνε. Εσύ Άννα Μαρία, έχεις αδέρφια? Δύο. Δύο αδέρφια, είναι αγόρια ή κορίτσια? Και τα δύο είναι αγόρια. Αγόρια και εσύ μόνο κορίτσι? Ναι. Και πόσο χρόνο είναι αυτά τα αγοράκια και πώς τους λένε? Ο ένας είναι 16, ο μεγάλος. Πολύ. Και ο μικρός είναι 7 ή 8. 7 ή 8, πόσο είναι? 7. 7? Ναι. Ωραία. Την επόμενη φορά μπορείς να το φέρεις μαζί σου. Ναι. Εντάξει. Ναι. Ωραία. Άννα, πόσα αδέρφια εσύ έχεις? 2. Αγόρια ή κορίτσια? 2 κορίτσια. Και πόσο χρόνο είναι? Η μικρή είναι 7-8 μηνών. Μωράκι. Πώς την λένε? Νεφέλη. Και το άλλο κορίτσι? 6 χρονών. Και Κατερίνα. Εσύ Δέσποινα, έχεις αδέρφια? Ναι. Πόσα? Ένα. Και πώς το λένε? Γιάννη. Γιάννη. Πόσο χρόνο είναι ο Γιάννης? 17. 17. Μεγάλος είναι. Τι θα πάει να σπουδάσει ο Γιάννης, ξέρει? Όχι. Όχι ακόμη. Του χρόνου θα ξέρει όταν θα πάει τρίτη λυκείου. Ναι. Ναι. Έχετε εσείς κάτι εμένα να με ρωτήσετε, κορίτσια? Δύσκολη ερώτηση. Όχι. Άννα Μαρία, εσύ έχεις κάτι, είμαι σίγουρη. Άιτε πες, Δέσποινα. Έχετε αδέρφια? Έχω μία πιο μικρή αδερφή. 4 χρονών είναι πιο μικρή, 4 χρόνια πιο μικρή από μένα. Άλλο? Δεν έχει. Πώς την λένε? Μίριανα την λένε. Εσείς εδώ θέλετε μετά να κάνουμε ακόμη μία βόλτα? Ναι. Ναι. Ξεκουραστήκατε? Ναι. Αρκετά? Ναι. Πού θα θέλετε να πάμε μετά? Εγώ λέω να πάμε να δούμε εδώ μπροστά στην πλατεία της Δράμας τα λογάκια που τα βλέπω εδώ από το παράθυρο, που είναι καταπληκτικά, γλυκύτατε τα παιδάκια. Και μετά σας έχω μία έκπληξη, αλλά σας έχω και δώρα. Δεν δίνει μόνο ο Άγιος Βασίλης δώρα. Και εγώ θα σας δώσω δώρα και θα ευχαριστήσουμε και στον κύριο Πάτσι, στο βιβλιοπωλείο Πάτσι, που μας έδωσε για τους δικούς μου βοηθούς σήμερα 4 βιβλία από την Όλγα Βλαχοπούλου. 4 χριστουγεννιάτικα παραμύθια που θα δώσουμε στα κορίτσια μου. Ορίστε κορίτσια, δωράκια, δώσε στην Ανούλα. Οπ, έπεσε και το φιονγκάκι, είναι δικό σου. Ορίστε κορίτσια, χρόνια σας πολλά, καλά Χριστούγεννα να έχετε. Ευχαριστούμε πάλι στον κύριο Πάτσι και το βιβλιοπωλείο Πάτσι για τα πανέμορφα βιβλία. Να τα διαβάσετε και να μου πείτε αν σας άρεσε. Είμαι σίγουρη πως σας άρεσε, γιατί το έγραψε βεβαίως μία δραμηνιά, Όλγα Βλαχοπούλου, που την αγαπάμε και παρακολουθούμε την εργασία της. Τώρα πάμε, κορίτσια, να δούμε και τα λογάκια. Ναι. Φύγαμε. Ναι. Δώστε μεγάλο φιλάκι στους φίλους μας. Και τα λέμε μετά. Sleigh bells jingling, ring, ting, tingling too.
come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Outside the snow is falling and friends are calling you. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Giddy-yap, 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 let's go. Let's look at the show. We're riding in a wonderland of snow. Giddy-yap, 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 it's grand. Just holding your hand. We're gliding along with the song of a wintry fairyland. Our cheeks are nice and rosy and comfy cozy, are we? We're snuggled up together like two birds of a feather would be. Let's take that road before us and sing a chorus or two. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Gliding along with the song of a wintry fairyland. Our cheeks are nice and rosy and comfy and cozy are we. We're snuggled up together like two birds of a feather would be. Let's take that road before us and sing a chorus or two. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Stay right together with you. Stay right together with you. Stay right together with you. Περνάω πάρα πολύ ωραία. Ειλικρινά ζω ένα παραμύθι. Όλοι οι Δραμινοί πολίτες πάλευαν για αυτό το όνειρο και εμείς είμαστε τόσο τυχεροί που μπορούμε να το ζούμε καθημερινά. Αλλά και εσείς, αγαπητοί φίλοι, όποτε έρχεστε εδώ στην Δράμα, θα ζείτε μαζί μας αυτό το πάρα πολύ ωραίο όνειρο. Άννα, περνάς καλά? Ναι. Και εσείς, κορίτσια, περνάτε καλά? Ναι. Πιο δυνατά? Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Είναι πανέμορφο, τι να σας πω, τόσος κόσμος, τόσα χαμόγελα και εμείς είναι καλά να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις στιγμές σαν αφορμή όταν βλέπουμε τα παιδάκια να χαμογελάνε και εμείς να γίνουμε πάλι παιδιά. Υπάρχει κάτι πιο ωραίο? Όχι. It's the best time of the year. I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Ho, ho, the mistletoe hung where you. Somebody waits for you. Kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas. And in case you didn't hear, oh by golly, have a holly jolly Christmas this year. Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. When you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Ho,
ho, ho, the mistletoe hung where you can see. Somebody waits for you, kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas, and in case you didn't hear, oh, by golly, have a holly jolly Christmas this year. Όπως βλέπετε, βρισκόμαστε στο παγοδρόμιο εδώ στην Ονειρούπολη και εγώ δυστυχώς δεν ξέρω να κάνω παγοδρόμιο, ούτε η Ανούλα μου ένας βοηθός, και αυτό μου κάνει παρέα. Εμείς θα κάνουμε μια ωραία συζήτηση εδώ, έτσι δεν είναι, Άννα? Ναι, πολύ ωραία. Αλλά τα άλλα κορίτσια μου αμέσως έτρεξαν να δοκιμάσουν πόσο γρήγορες μπορούν να είναι σε αυτό το πανέμορφο παγοδρόμιο. Πιστεύω πως περνάνε πάρα πολύ ωραία, όπως και οι υπόλοιπα παιδιά. Γενικά γίνεται εδώ μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Συμφωνείς μαζί μου, Ανούλα? Ναι. Εδώ βρισκόμαστε πίσω που τα παιδάκια αλλάζουν τα παπουτσάκια τους και εδώ τους βοηθάει μια καταπληκτική και γλυκύτατη κυρία. Γεια σου. Γεια σας. Θα μου πείτε λίγο για το παγοδρόμιο, αν έρχεται πολύς κόσμος, αν είναι πολύ δύσκολο. Για παράδειγμα, αν θα μπορούσα και εγώ, που είμαι μεγάλη αρκετά, δεν νομίζω, θα μπορούσα να μάθω και εγώ να κάνω παγοδρόμιο. Φυσικά. Όλοι μπορούν να μάθουν. Η θέληση να υπάρχει, βέβαια είναι λίγο δύσκολα στην αρχή, φυσιολογικά πράγματα. Υπάρχει κάποιος που μαθαίνει τα παιδάκια και τους μεγάλους? Υπάρχουν άτομα μέσα, προσωπικό, το οποίο όμως προσέχει τα παιδάκια. Δεν μπορεί να παίρνει κάθε παιδάκι να το κάνει βόλτα, δεν μπορεί να παίρνει τέτοια ευθύνη, γιατί υπάρχουν πολλά παιδιά μέσα. Οπότε παίρνει τα παιδάκια, τα βοηθάει όπου χρειάζεται, επεμβαίνει όπου χρειάζεται. Πέφτουν πολύ τα παιδάκια? Πέφτουν, αλλά σε φυσιολογικά πλαίσια. Δεν δηλαδή, υπάρχει δεν ατυχήματα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια. Υπάρχουν βέβαια οι εξοπλισμοί που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο καθένας, αλλά τα περισσότερα παιδάκια δυστυχώς δεν δέχονται. Δηλαδή, άλλα παιδάκια που είναι στην εφηβεία λόγω στυλ δεν θέλουν, άλλα παιδάκια μικρά τα βάζουν, κάνουν έναν κύκλο και ξανά τα επιστρέφουν. Τα δίνουν στις μανούλες τους και μας τα δίνουν πίσω. Αλλά γενικά θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουν αυτά για την ασφάλειά τους. Αυτό ακριβώς τα έχουμε. Ακούτε, παιδάκια, σας παρακαλώ να κάνετε, να ακούσετε την κυρία ή τον κύριο που δουλεύει εδώ, για να είστε ασφαλείς όταν αν πέσετε, και όταν πέσετε να πέσετε με ασφάλεια. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικό. Σας παρακαλώ πάρα πολύ και να ακούτε τις μαμάδες σας και αυτή την κυρία όμορφη εδώ που θα σας πει να βάλετε τα κράνα και τα λοιπά, ό,τι έχουν εδώ, ό,τι χρειάζεται. Για να νιώθετε και να είστε ασφαλείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, είστε γλυκύτατοι και καλή χρονιά να έχουμε. Επίσης, χρόνια σας πολλά και ό,τι καλύτερο. Γεια σας. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved him as they shouted out with glee, Rudolph the red-nosed reindeer, you'll go down in history. Nose down, Rudy, hang your nose and cry.
You know Dasher and Prancer and Vixen, but what do you know about Rudolph and his nose? Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved him as they shouted out with glee, Rudolph the red-nosed reindeer, you'll go down in history. Εδώ τελειώνει η βόλτα μας στην Ονειρούπολη Δράμας. Κορίτσια, σας άρεσε η βόλτα μας? Ναι! Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Και αν εσείς θέλετε να περάσετε τόσο καλά όσο και εμείς, ελάτε στην Ονειρούπολη Δράμας. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 3 Ιανουαρίου.
Σας αγαπάμε πολύ και παιδάκια, μην ξεχνιόμαστε να τρώτε όλο το φαγητάκι σας και να ακούτε τη μαμά και τον μπαμπά σας. Σας αγαπάμε πολύ. Γεια! Yeah.